Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Άννα Κανδύλη. Άννα, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να απορρίπτει τα σενάρια μεταφοράς κάποιου παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Η δικαιοσύνη παρόλα αυτά θέλει να μην αφήσει καμία σκιά. Τοποθετεί λοιπόν γι' αυτό το λόγο και νέο πραγματογνώμονα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι, με απόφαση του ανακριτή ορίζεται νέος πραγματογνώμονας και αυτό γιατί είχαμε αντικρουόμενα συμπεράσματα μεταξύ αυτής της πραγματογνωμοσύνης που είχε γίνει κατ' εντολή του ανακριτή, την πρώτη που έγινε, και αυτής που έκανε ο τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, του κυρίου Κοκοτσάκη, του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, όσον αφορά τα υλικά, στις εύλεκτες ουσίες που εντοπίστηκαν στα τρένα. Να σου πω ότι, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι ο πρώτος πραγματογνώμονας είχε εντοπίσει έλαιο σιλικόνης που δικαιολογείται να υπάρχει πάνω στα τρένα, ενώ και το Γενικό Χημείο του Κράτους αλλά και ο Τεχνικός Σύμβουλος των Συγγενών εντόπισαν άλλα υλικά, άλλες ουσίες που δεν δικαιολογείται να υπάρχουν πάνω εκεί. Δηλαδή προσπαθώντας να εξηγήσουν την έκρηξη. Και τις οποίες μετέφερε το άλλο τρένο, υποτίθεται. Έχω χαθεί λίγο εκεί με όλα αυτά τα πράγματα. Το άλλο τρένο που συγκρούστηκε μετέφερε αυτά τα απαγορευμένα, να το πω έτσι, υλικά. Εκεί εστιάζουν όλοι, στην εμπορική αμαξοστοιχεία, και γι' αυτό το λόγο ο ανακριτής, ο εφέτης ειδικός ανακριτής, ικανοποιεί και άλλο ένα αίτημα των συγγενών των θυμάτων. Δηλαδή αποστέλει το υλικό από τα βίντεο που είχαν καταγράψει τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το υλικό, υπενθυμίζω, ότι ήταν ψιλοκατεστραμμένο, δηλαδή είχε γίνει επανεγγραφή, οπότε είχαν χαθεί σημαντικά κομμάτια. Πάει λοιπόν σε ειδικό εργαστήρι στην Αγγλία να γίνει μια προσπάθεια επανάκτησης αυτού του υλικού. Αλλά να θυμίσουμε μόνο ότι οι συγγενείς επιμένουν σε αυτό το κομμάτι, διότι τα μισά από τα θύματα της τραγωδίας αυτής έχασαν τη ζωή τους όχι από τη σύγκρουση, αλλά από τη φωτιά. Ήταν από την φωτιά. Και ότι δεν εξηγείται αυτή η έκρηξη που έγινε. Χημικά εγκάβματα τα οποία υπέστησαν οι πυροσβέστες, τα οποία επίσης δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. Οι οποίες υποτίθεται αυτά προερχόντουσαν από τις ουσίες, τα υλικά που μετέφερε το άλλο τρένο. Το λέω αυτό για να έχουμε την εικόνα. Ναι, ακριβώς. Ναι, η εμπορική. Άρα, συνεπώς, η έννοια του βιντεοληπτικού υλικού έχει να κάνει ώστε να δούμε τι φορτώθηκε στην αμαξοστοιχεία αυτήν, αν μπορεί να το διαπιστώσει κανένας. Και οι δύο κινήσεις πάντως του ανακριτή προς την ίδια κατεύθυνση είναι. Το τι μετέφεραν τα τρένα, τι υπήρχε πάνω στα τρένα. Μάλιστα. Και επί της ουσίας στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Ξέρουμε από κάποιον που να ισχυρίζεται τι είχαν πάνω τα τρένα, γιατί δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Γιάννη, έχουμε και το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους που εντοπίζει το ξυλόλαιο, παραδείγματος χάρη, που όπως λένε ήταν μια ουσία, ένα υλικό το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν σήμερα νέα συμπληρωματική μήνυση, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αυτή τη φορά, στρεφόμενοι οι συγγενείς κατά πολιτικών προσώπων. Ναι, αυτή η μήνυση έρχεται σε συνέχεια εκείνης που είχαν καταθέσει πριν περίπου ένα χρόνο, και η οποία στρέφεται κατά πολιτικών προσώπων, όπως είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καραμανλής, η πρώην επίσης Υπουργή Μεταφορών Σπίρτσης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και βεβαίως όσοι εμπλέκονται στην λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρόμου. Η διαφορά εδώ, Ράνια, όπως είπες και εσύ, είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ακριβώς, και αυτή η νέα μήνυση, η συμπληρωματική μάλλον μήνυση, έρχεται μετά και το πόρισμα της πλειοψηφίας της Βουλής, της Εξεταστικής, όπου από ό,τι δείχνει αυτό το πόρισμα, λένε οι συγγενείς των θυμάτων, όλοι οι πολιτικοί γνώριζαν την προβληματική λειτουργία του σιδηροδρόμου. Ναι, μάλιστα. Τώρα εδώ που φτάσαμε έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας είναι αυτός που υπέδειξε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, λέγοντας ότι τελικά θα κρίνει η δικαιοσύνη. Άρρωστη δικαιοσύνη δεν αναλαμβάνει τώρα, εδώ και ένα χρόνο έχει την υπόθεση και έχει στείλει 35 άτομα στο εδόλιο. Τόσα δεν είναι, Άννα, νομίζω 35 είναι. 34 μέχρι στιγμής έχουν εκκληθεί σε απολογία που δεν αποκλείεται να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει και να ξεπεράσει. Ακριβώς. Και τους 40, βέβαια. Αυτή είναι η μία διαδικασία. Η άλλη διαδικασία είναι αν κάποιο κόμμα, κάποιοι πολιτικοί θελήσουν να καταθέσουν αίτημα προανακριτική στη Βουλή για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δεν έχει να κάνει με την ασυλία, είναι νόμος περί ευθύνης υπουργών.
Δεν ξέρω. Από ό,τι έχω καταλάβει, κανένα κόμμα δεν καταθέτει αυτήν έως τώρα τουλάχιστον. Αύριο μπορεί να πάρουν την απόφαση. Μπορεί να το κάνει ο ανακριτής, Γιάννη, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Ο Γιάννης λέει ο δρόμος της δικαιοσύνης και ο δρόμος της Βουλής. Δύο δρόμοι υπάρχουν, δεν υπάρχουν τρίτος. Ναι. Ή θα στείλει ο δικαστής έτοιμα στη Βουλή ή θα ψηφίσει ένα κόμμα. Λοιπόν, τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Θα δούμε λοιπόν τα επόμενα 24 ώρα αν κάποιο κόμμα, κάποια πολιτική δύναμη, κάποια ομάδα βουλευτών θα θελήσει να καταθέσει πρόταση προανακριτικής επιτροπής. Ή εάν ο δικαστής θελήσει να στείλει αυτός αίτημα προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή. Απλό. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.